Χαίρετε λοιπόν, πρωτού ξεκινήσω το σημερινό βίντεο, θα ήθελα να ρίξετε μία ματιά κάτω από το βίντεο στην περιγραφή. Είναι κάτι σημαντικό που θέλω να το δείτε. Πατήστε αν θέλετε μία παύση για να το κοιτάξετε. Όσον αφορά αυτά τα οποία θα εξετάσουμε στο σημερινό βίντεο σχετικά με τις στρατηγικές και την ανάλυση αυτών των στρατηγικών στα επόμενα βίντεο, αυτό που θέλω να σας πω είναι πως το κυριότερο σε αυτού του είδους τα βίντεο, όταν δηλαδή αναλύουμε στρατηγική, δεν είναι μόνο για να μάθουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε εμείς αντιπάλους, εχθρούς ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα στη ζωή μας. Το κυριότερο είναι να μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτές τις τακτικές, τις στρατηγικές, όταν τις εφαρμόζει ο εχθρός σε εμάς, όταν τις εφαρμόζει ο αντίπαλος σε εμάς, όταν τις εφαρμόζει ο οποιοσδήποτε απέναντί μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιδράσουμε και έγκαιρα και αποτελεσματικά. Άρα όποιος πει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά γιατί δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσω ποτέ σε άλλους, αυτό που πρέπει να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του είναι πως αυτά εδώ όλα τα χρησιμοποιούν εναντίον μας ανέκαθεν. Άρα δεν τα μαθαίνω για να τα χρησιμοποιώ μόνο, αλλά τα μαθαίνω κυρίως και πρωτίστως για να προφυλάσσομαι από αυτά. Μία επενθύμηση για να ρίξετε μια ματιά στην περιγραφή. Πάμε στο βίντεο. Χαίρετε. Λοιπόν, σήμερα θα συνεχίσουμε και θα τελειώσουμε την επιγραμματική αναφορά στις 33 στρατηγικές από το βιβλίο «Πόλεμος» εκδόσεις Εσόπτρων. Σας προτείνω να το αποκτήσετε για να το έχετε στη βιβλιοθήκη σας. Μετά λοιπόν τα κεφάλαια του αυτοκατευθυνόμενου πολέμου, του οργανωτικού πολέμου, του αμυντικού πολέμου, έρχεται το κεφάλαιο του επιθετικού πολέμου και πάμε στη 12η στρατηγική, η οποία λέει ανώτερη στρατηγική. Ανώτερη στρατηγική είναι η τέχνη του να βλέπεις μακρύτερα από τη μάχη και να προνοείς. Απαιτεί να επικεντρωθείς στον τελικό σου στόχο και να καταστρώσεις σχέδιο για να τον φτάσεις. Άσε τους άλλους να πιαστούν στα πισωγυρίσματα της μάχης, απολαμβάνοντας τις μικρές τους νίκες. Η ανώτερη στρατηγική θα σου φέρει την υπέρτατη ανταμοιβή. Θα γελάσεις τελευταίως. Υπενθυμίζω ότι αυτές οι στρατηγικές έχουν κυρίως να κάνουν με όλες τις εκφάσεις της ζωής μας και όχι μόνο με τον πόλεμο. Στόχος της στρατηγικής σου πρέπει να είναι λιγότερο ο στρατός που αντιμετωπίζεις και περισσότερο το μυαλό του άνδρα ή της γυναίκας που τον διοικεί. Εάν δηλαδή έχετε να κάνετε με μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι δρούν ενάντια σας, δεν θα στοχεύσετε τον κάθε ένα από αυτούς, θα στοχεύσετε την κεφαλή. Εάν καταλαβαίνεις πώς λειτουργεί αυτό το μυαλό, κρατάς το κλειδί για να παραπλανείς και να το ελέγχεις. Μάθε πώς να διαβάζεις τους ανθρώπους, πιάνοντας τα σινιάλα που στέλνουν ασυναίσθητα σχετικά με τις πιο κρυφές σκέψεις και προθέσεις τους. Σε έναν κόσμο όπου πολλοί άνθρωποι είναι αναποφάσιστοι και υπερβολικά επιφυλακτικοί, η ταχύτητα θα σου δώσει ανίποτη δύναμη. Χτυπώντας πρώτος, πριν οι αντίπαλοι σου προλάβουν να το σκεφτούν και να προετοιμαστούν, θα τους φορτίσεις συναισθηματικά και θα τους κάνεις επιρρεπείς σε λάθη. Οι άνθρωποι συνεχώς αγωνίζονται για να σε ελέγχουν. Ο μόνος τρόπος για να έχεις το πάνω χέρι είναι να κάνεις το δικό σου παιχνίδι επιβολής ελέγχου πιο έξυπνο και δόλιο. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Η νίκη πρέπει να επέλθει με κάθε τρόπο. Αντί να προσπαθείς να επιβάλλεις στους άλλους σε ό,τι κάνουν, προσπάθησε να καθορίσεις τη φύση της ίδιας της σχέσης. Κάνε ελιγμούς ώστε να κατευθύνεις τις σκέψεις των αντιπάλων σου, παίζοντας τα κουμπιά των ευαίσθητων σημείων τους και οθώντας τους σε λάθη. Όλοι έχουν μία πηγή δύναμη στην οποία βασίζονται. Όταν κοιτάζεις τους ανταγωνιστές σου, ψάξε κάτω από την επιφάνεια για να βρεις αυτή την πηγή, το κέντρο βάρους που στηρίζει όλο το οικοδόμημα. Ακόμα και ένα ελαφρό χτύπημα σε αυτά τα σημεία φέρνει δυσανάλογο πόνο. Βρες τι λατρεύει και τι προστατεύει πάνω απ' όλα η άλλη πλευρά. Εκεί πρέπει να χτυπήσεις. Όταν κοιτάζεις τους εχθρούς σου, μη σε φοβίζει η εμφάνισή τους, στρέψε την προσοχή σου στα μέρη που απαρτίζουν το σύνολο. Διασπώντας τα μέρη και εισπέρνοντας διχόνοια και διχασμό ανάμεσά τους, μπορεί να εξασθενήσεις και να καταβάλεις ακόμα και τον πιο φοβερό εχθρό. Όταν αντιμετωπίζεις προβλήματα ή εχθρούς, χώρισε το μεγάλο πρόβλημα σε μικρά και εύκολα αντιμετωπίσιμα μέρη.
Όταν επιτίθεσαι στους ανθρώπους κατά μέτωπο, σκληραίνεις την αντίστασή τους και κάνεις τα πράγματα δυσκολότερα για σένα. Υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος. Απόσπασε την προσοχή του αντιπάλου σου από μπροστά και ύστερα χτύπησε τους από το πλάι, εκεί που δεν το περιμένουν. Την τεχνική της απόσπασης της προσοχής τη χρησιμοποιούν όλοι οι παγκόσμιοι εξουσιαστές. Εκτός των άλλων. Κάνε τους ανθρώπους να χαλαρώσουν, φανερώνοντας έτσι τις αδυναμίες τους και μετά ρίξε τους γροθιά, μεταφορικά, στα πλευρά. Οι άνθρωποι θα εκμεταλλευτούν κάθε άνοιγμα στις αμυντικές σου γραμμές προκειμένου να σου επιτεθούν ή για να σε εκδικηθούν. Γι' αυτό μην αφήνεις άνοιγματα. Το μυστικό είναι να περικυκλώνεις τους αντιπάλους, να εξασκείς ασταμάτητη πίεση πάνω τους από όλες τις μεριές. Να προσελκύεις συνεχώς την προσοχή τους και να τους αποκλείεις κάθε διέξοδο προς τον έξω κόσμο. Τελικά, καθώς τους νιώθεις να χάνουν τις δυνάμεις τους, τσάγγισε κάθε αντίσταση σφίγγοντας τον βρόχο. Όσο δυνατός κι αν είσαι, οι ατελείωτες μάχες με τους ανθρώπους είναι εξαντλητικές, δαπανηρές και στερούνται φαντασίας. Οι σόφρονες γνώστες της στρατηγικής προτιμούν την τέχνη του ελιγμού πριν ακόμα αρχίσει η μάχη. Βρίσκουν τρόπους να φέρουν τους αντιπάλους τους σε τόσο αδύναμη θέση, ώστε η νίκη να είναι εύκολη και γρήγορη. Δημιούργησε διλήμματα. Σκέψου ελιγμούς που θα τους δίνουν επιλογές αντίδρασης. Όλες όμως κακές. Πριν και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, πρέπει να συνεχίσεις να προελάβνεις δημιουργώντας συνεχή πίεση, αναγκάζοντας έτσι την άλλη πλευρά να συμβιβαστεί με τους όρους σου. Όσο περισσότερο διαρκεί η προέλασή σου, τόσο περισσότερο χρόνο έχεις για να ενδώσεις σε ασήμαντα σημεία. Δημιούργησε τη φήμη ότι είσαι σκληρός και αδιαπραγμάτευτος, ώστε οι άνθρωποι να νιώθουν εκνευρισμό πριν καν σε συναντήσουν. Αυτό έχει να κάνει με το γνωστό ότι η φήμη θα πρέπει να προηγείται από εσένα. Σε αυτόν τον κόσμο κρίνεσαι από το πόσο καλά δίνεις τέλος στα πράγματα. Μία κατάληξη άτσαλη ή ατελής μπορεί να κάνει χρόνια να ξεκαθαρίσει. Η τέχνη του να δίνεις τέλος στα πράγματα είναι η γνώση του να σταματήσεις. Ανώτατη στρατηγική σοφία είναι να αποφεύγεις όλες τις συγκρούσεις και τα μπλεξίματα από τα οποία δεν υπάρχει ρεαλιστική έξοδος. Επιλέγουμε δηλαδή, προτού καν ξεκινήσει ένας πόλεμος, μία μάχη ή οτιδήποτε, επιλέγουμε πολύ προσεκτικά ποιες μάχες θα δώσουμε. Θα δώσουμε τις μάχες τις οποίες μπορούμε να κερδίσουμε. Αφού κανένα πλάσμα δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς την ικανότητα να δει ή να αισθανθεί τι συμβαίνει γύρω του, πρέπει να κάνεις πολύ δύσκολο για τους εχθρούς σου να καταλάβουν τι συμβαίνει γύρω από αυτούς, περιλαμβανομένων και των δικών σου ενεργειών. Ενίσχυσε τις προσδοκίες τους, κατασκεύασε μια πραγματικότητα που να συμφωνεί με τις επιθυμίες τους και έτσι θα ξεγελάσουν μόνοι τους τον εαυτό τους. Όταν ελέγχεις τον τρόπο με τον οποίο οι άλλοι βλέπουν την πραγματικότητα, ελέγχεις και τους ίδιους. Δεν χρειάζεται περισσότερη ανάλυση αυτό τώρα, θα το κάνουμε στα επόμενα βίντεο. Οι άνθρωποι περιμένουν η συμπεριφορά σου να συμφωνεί με τα γνωστά πρότυπα και συμβατικότητες. Ως γνώστης της στρατηγικής, έργο σου είναι να ανατρέψεις τις προσδοκίες τους. Πρώτα κάνει κάτι συνηθισμένο και συμβατικό για να τους δώσεις μια εικόνα του ποιος είσαι και στη συνέχεια χτύπησε τους με κάτι ασυνήθιστο. Προσποιείσαι δηλαδή ότι είσαι κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είσαι. Ο τρόμος θα είναι μεγαλύτερος ακριβώς επειδή θα ευνηδιαστούν. Μερικές φορές το συνηθισμένο είναι ασυνήθιστο, επειδή δεν είναι αναμενόμενο. Σε ένα κόσμο που επικρατεί η πολιτική, ο σκοπός για τον οποίο μάχεσαι πρέπει να δείχνει πιο δικαιός από εκείνον του εχθρού σου. Δημιουργώντας αμφιβολίες για τα κίνητρα του εχθρού σου και κάνοντάς του να φαίνεται κακός, μπορείς να στερεύσεις τη βάση στην οποία στηρίζεται και τον χώρο στον οποίο ελίσσεται. Όταν εσύ ο ίδιος δεχθείς επίθεση για θέματα ηθικής από έναν έξυπνο εχθρό, μην αρχίσεις να παραπονιέσαι και μην εξαγριώνεσαι. Πολέμησε τη φωτιά με τη φωτιά. Για τους περισσότερους ανθρώπους η αίσθηση του κενού, παύλα σιωπή, απομόνωση, έλλειψη επαφής είναι ανυπόφορη. Μην δίνεις στους εχθρούς σου στόχο να χτυπήσουν, έσω επικίνδυνος αλλά αόρατος. Και παρακολούθησέ τους να σε κυνηγούν μέσα στο κενό. Κάνε τους δηλαδή να ψάχνουνε και να μην σε βρίσκουν ποτέ, να μην ξέρουν τι τους χτύπησε. Ακόμη καλύτερο. Αυτή είναι η ουσία του ανταρτοπολέμου.
Ο καλύτερος τρόπος για να προωθήσεις τους σκοπούς σου με όσο το δυνατό μικρότερη προσπάθεια και αιματοχυσία είναι να δημιουργήσεις ένα διαρκώς μετακινούμενο δίκτυο συμμαχιών, κάνοντας τους άλλους να αναπληρώνουν τις ατέλειές σου, να κάνουν μέσα σε εισαγωγικά τις βρωμοδουλειές και να πολεμούν τους δικούς σου πολέμους. Αυτή την τακτική την έχουν εφαρμόσει επάνω μας πολλές φορές. Έχουμε δώσει δηλαδή πολέμους για άλλους χωρίς να είναι πραγματικά προς συμφέρον μας. Συγχρόνως δούλεψε και ανασπείρεις ζυζάνια στις συμμαχίες των άλλων, εξασθενώντας τους εχθρούς σου μέσω της απομόνωσης. Συχνά οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι της ζωής δεν προέρχονται από ξένους, αλλά από τους υποτιθέμενους συντρόφους και φίλους που προσποιούνται ότι δουλεύουν για τον κοινό σκοπό, ενώ σχεδιάζουν να μας σαποτάρουν. Προσπάθησε να ενσταλάξεις αμφιβολίες και ανασφάλειες σε αυτούς τους ανταγωνιστές, κάνε τους να σκέφτονται πολύ προσεκτικά και να ενεργούν αμυντικά. Κάνε τους μέσα σε εισαγωγικά να κρεμαστούν μόνοι τους, με τις δικές τους αυτοκαταστροφικές τάσεις, αφήνοντάς σε άμεμπτο και καθαρό. Το φανερό γράπωμα από την εξουσία και η απότομη άνοδο στην κορυφή είναι επικίνδυνα. Προκαλούν ζήλια, έλλειψη εμπιστοσύνης και καχυποψία. Συχνά η καλύτερη λύση είναι να δαγκώνεις μικρές μπουκές και να καταπίνεις μικρά κομμάτια, παίζοντας με το σχετικά μικρό φάσμα προσοχής των ανθρώπων. Πριν οι άνθρωποι το καταλάβουν, έχεις συγκεντρώσει μία αυτοκρατορία. Η επικοινωνία είναι ένα είδος πολέμου. Ενώ πεδίο μάχης είναι η αντίσταση και η άμυνα που προβάλλουν οι άνθρωποι που θέλεις να επηρεάσεις. Στόχος είναι να προχωρήσεις, να διεισδύσεις τις άμυνές τους και να καταλάβεις το μυαλό τους. Μάθε να περνάς τις ιδέες σου πίσω από τις γραμμές του εχθρού, στέλνοντας μηνύματα μέσα από μικρές λεπτομέρειες και παρασύροντας τους ανθρώπους να βγάλουν τα συμπεράσματα που εσύ επιθυμείς, δημιουργώντας τους την ψευδαίσθηση ότι είναι δικά τους συμπεράσματα. Διεισδύοντας στις γραμμές του εχθρού και δουλεύοντας εκ των έσω για να τον καταβάλεις, δεν του δίνεις τίποτα χειροπιαστό να δει, ώστε να προβάλλει αντίσταση. Και αυτό είναι το υπέρτατο πλεονέκτημα. Για να πάρεις κάτι που θέλεις, μην πολεμάς εκείνους που το έχουν, καλύτερα να ενωθείς μαζί τους. Σταδιακά θα το οικειοποιηθείς ή σιωπηλά θα περιμένεις την κατάλληλη στιγμή για να κάνεις πραξικόπημα. Σε έναν κόσμο όπου η άσκηση πολιτικής έχει τεράστια σημασία, η πιο αποτελεσματική μορφή επίθεσης είναι η καλύτερα συγκαλυμμένη. Μία επίθεση πίσω από ένα συνενετικό ή και τρυφερό προσωπείο. Για να ακολουθήσεις τη στρατηγική της παθητικής επίθεσης, πρέπει να δείχνεις ότι συμφωνείς με τους ανθρώπους και να μην προβάλλεις αντίσταση. Ουσιαστικά όμως είσαι κυρίαρχος των καταστάσεων. Απλώς βεβαιώσου ότι έχεις μεταμφιέσει την επιθετικότητά σου αρκετά καλά, ώστε να μπορείς να αρνηθείς την ύπαρξή της. Δώστε βάση εδώ πέρα, διότι αυτήν την στρατηγική τη χρησιμοποιούν εναντίον μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ειδικά στις ημέρες μας. Ο τρόμος είναι ένα ίστατο μέσο για να παραλύσεις την επιθυμία των ανθρώπων να αντισταθούν και να καταστρέψεις την ικανότητά τους να σχεδιάσουν μία στρατηγική αντίδραση. Σας θυμίζει κάτι όλο αυτό? Στόχος μίας τρομοκρατικής εκστρατείας δεν είναι η νίκη σε ένα πεδίο μάχης, αλλά η δημιουργία μέγιστου χάους και η πρόκληση βεμβιασμένων αντιδράσεων απελπισίας. Η πιο αποτελεσματική στρατηγική από πλευράς των θυμάτων είναι η διατήρηση της ψυχραιμίας. Η διατήρηση της αυτοκυριαρχίας ενός ατόμου είναι η ίστατη γραμμή άμυνας. Αυτά για την ώρα. Περιμένω να διαβάσω τις απόψεις σας για τα όσα διάβασα. Από το επόμενο βίντεο θα περάσουμε στην ανάλυση της κάθε μία στρατηγικής. Όλα αυτά στο βιβλίο Πόλεμος, εκδόσεις Έσοπρον. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.